σας βρήκα. Ευχαριστώ για το καφεδάκι. Αλίμονο, τουλάχιστον είμαστε φιλόξενοι. Να πούμε λίγο κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, και ευχάριστα και δυσάρεστα. Αρχικά, να πούμε για τον χαμό του άσου του αναγνώστου, που ήταν και φίλος σας από όσο γνωρίζω, και συνάδελφος, αλλά και πέρα από όλα τα άλλα και προκάτοχός σας. Ναι, ναι. Μια δύσκολη κατάσταση για έναν καινούριο δήμαρχο, έτσι, να διαχειριστεί μια απώλεια. Και μάλιστα μια απώλεια ενός φιλικού προσώπου, γιατί ο Τάσος ήταν πέρα από συνάδελφος δήμαρχος, τώρα τελευταία που έγινα εγώ ενώ δήμαρχος, αλλά ήταν επί πολλά χρόνια συνάδελφος μηχανικός. Ήταν ο μέντορας μου στο τεχνικό επιμελητήριο. Η αλήθεια, ήταν ο πρώτος πρόεδρος που από την Οριστιάδα στην αντιπροσωπεία του τεχνικού επιμελητηρίου. Είχε μεγάλη παράδοση εκεί. Είχε μεγάλη συμμετοχή στο να φέρει εδώ την έδρα του επιμελητηρίου. Το επιμελητήριο, όπως ξέρετε, της Θράκης έχει έδρες μόνο στους τρεις πρωτεύουσες των Ομών. Μόνο η Οριστιάδα είναι εξαίρεση, και χάρη στον Τάσο τον αναγνώστου. Άλλη μια επιτυχία της Οριστιάδας σε όλο αυτό που βλέπουμε το περί αποκέντρωσης. Αλλά θα πάμε σε αυτό στο επόμενο μέρος. Τέλος πάντων, στη συνέχεια της συζήτησής μας. Οπότε με τον Τάσο είχαμε μια μακροχρόνια σχέση, και πραγματικά ήταν μια και προσωπική, ας πούμε, η απώλεια. Και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος, θα μας μείνει αείμνηστος, με φοβερή ευφυΐα, φοβερό χιούμορ. Και έτσι θα τον θυμόμαστε. Αυτό θα έλεγα, ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος με μεγάλη ευφυΐα, που τον αδικούσε λιγάκι η εκφορά λόγου και το στυλ που είχε υιοθετήσει. Γιατί καμιά φορά, ειδικά για την πολιτική, είναι και εικόνα τα πράγματα. Δυστυχώς για αυτόν και για εμάς όμως, γιατί μπορούσε να προσφέρει περισσότερα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα. Στεκόμαστε στους ανθρώπους της Ορεστιάδας, καθώς από αυτούς φτιάχτηκε η πόλη και από αυτούς εξελίσσεται. Πέρα από το δυσάρεστο γεγονός της απώλειας του κυρίου αναγνώστου, είχαμε και το ευχάριστο γεγονός της Λαμπριάννα Σασιμάκη και του Φώτη του Δόμπα. Τους υποδεχθήκατε χθες στο Δημαρχιακό Μέγαρο, λίγο πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Της νέας γενιάς. Μείναν λίγα παιδιά, αλλά είναι δυνατά από ό,τι φαίνεται και από το άθλημα. Η παράδοση της Οριστιάδας συνεχίζεται και μου αρέσει αυτό. Είχαμε υποχρέωση, θεωρώ, ότι σαν πόλη να τιμήσουμε αυτά τα παιδιά τα οποία τίμησαν την πόλη μας στα πέρατα του κόσμου, πραγματικά. Ήταν μεγάλη επιτυχία τους. Προσωπική τους ήταν η επιτυχία, προφανώς, αλλά και εμείς ήμασταν πολύ περήφανοι σαν Οριστιαδίτες που έχουμε τέτοιους αθλητές. Έχουμε παιδιά που έχουν και με τέτοιο ήθος, πρέπει να πω. Εγώ τα γνώρισα χθες τα παιδιά, δεν τα ήξερα. Φοβερό είναι και το ήθος τους. Και σίγουρα είναι ένα παράδειγμα και για τα άλλα παιδιά της πόλης μας. Αλλά είναι και μια διαφήμιση για την πόλη μας, γιατί κακά τα ψέματα, θέλουμε θετικά παραδείγματα και θετικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να προσελκύσουν και καινούριους κατοίκους στην πόλη μας. Είναι γεγονός πάντως, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, ότι οι πολεμικές τέχνες σφυριλατούν ανθρώπους με ήθος. Είναι πολύ ευγενικές, παρά τη βιαιότητα που φαινομενικά έχουν. Εν τούτες, οι αθλητές που ασχολούνται είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι. Ναι, θέλει φοβερή πειθαρχία και φαντάζομαι αυτό είναι που σφυριλατεί. Ναι. Λοιπόν, αν δεν είχες τοποθετηθεί, Χάρη, θα είχα πάρει την πάσα που άνοιξε ο Δήμαρχος για τον αθλητισμό. Καθώς τις προηγούμενες μέρες ήμασταν μάρτυρες άσχημων εικόνων, η αλήθεια είναι, για αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Οριστιάδας, και αναφέρομαι στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, το οποίο το είδαμε να γίνεται ανοιχτό. Κολυμπητήριο. Εν ολίγης. Πραγματικά ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή την πόλη, αμήχανη, γιατί ένα εμβληματικό κτίριο εγκαταλείφθηκε, η αλήθεια είναι, όλα τα χρόνια στην τύχη του, με το αποτέλεσμα αυτό που είδαμε χθες. Οι ευθύνες βαραίνουν πολλούς, πέφτουν και στις δικές μας πλάτες, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε το Δήμο τώρα, και πραγματικά είναι και ένα δύσκολη διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε, καταρχάς ανέβηκε χθες ένα ερείτης για να δει τη ζημιά, η οποία είναι εκτεταμένη.
Ο συγκεκριμένος ενέργητης έχει κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα για να μπορεί να πιστοποιήσει το μέγεθος της ζημιάς. Θέλω να πω, δεν ήταν ένας αναρχητής, πρέπει να ήταν κάτι μηχανικός. Ναι, τεχνικός ήταν, σχετικός με τη δουλειά, εννοείται. Και γι' αυτό τον περιμέναμε και τόσο καιρό να έρθει. Βρήκε λοιπόν ότι η ζημιά είναι εκτεταμένη. Και το κόστος από ό,τι έχουμε οι πρώτες εκτιμήσεις είναι μεγάλο. Και είμαστε τώρα σε ένα διαρκή αγώνα και για να βρούμε τα χρήματα που χρειάζονται για την επισκευή και για να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ομάδες οι οποίες εξυπηρετούνταν από αυτό το οίκημα, από αυτόν τον αθλητικό χώρο. Εξετάζουμε τις εναλλακτικές. Δυστυχώς και κάποια άλλα κτίρια που θα μπορούσαν να καλύψουν δεν έχουν άδειες λειτουργίας. Δεν πληρούν προδιαγραφές. Πληρούν άδειες λειτουργίας δεν έχουν. Οπότε είμαστε τώρα στη διαδικασία έκδοση καινούριων αδειών. Γενικώς με τις αθλητικές εγκαταστάσεις που παραλάβαμε υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και αρχίζει και το πρωτάθλημα. Αρχίζει και το πρωτάθλημα και 2017 είχε βγει ο νόμος για τις αδειοδοτήσεις, όπως ξέρετε, και δεν έγινε τίποτα σε καμία εγκατάσταση, ούτε στις ανοιχτές ούτε στις κλειστές. Και προσπαθούμε λίγο τώρα να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Όσον αφορά το Σαμαράς, θέλω να ξέρετε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει πει ακόμα τίποτα. Είναι σε διερεύνηση των γεγονότων και των συμβάντων. Και νομίζω ότι θα μιλήσουμε μόλις έχουμε όλα τα δεδομένα. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το Νίκο Σαμαράς, Δήμαρχε? Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κλείσει για κάποιο διάστημα, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, είναι και οι προπονήσεις, είναι και όλο αυτό το ζήτημα που γίνεται κάθε φορά με τα ωράρια. Η ομάδα, από ό,τι ξέρω, δηλώνει και δεύτερη έδρα, οπότε δεν θα έχει θέμα σε εκείνο το κομμάτι. Οπότε έχει κάποια έδρα δεύτερη δηλωμένη. Δημιουργείται αρκετό πρόβλημα με τις προπονήσεις των διαφόρων ομάδων. Πρέπει να δούμε πώς θα τους διοχετεύσουμε αυτούς. Είμαστε σε αυτήν εδώ την αναζήτηση, να δούμε καταρχάς. Θα καλέσουμε την Επιτροπή να μας πει αν είναι χρησιμοποιήσιμο ή όχι, έτσι όπως είναι, και ανάλογα το τι θα αποφασίσει η Επιτροπή θα κρίνουμε και μετά πώς θα κατευθύνουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Η Επιτροπή είναι από την περιφέρεια κάτω από την έρχεται, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες ότι γίνεται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και γιατί μέσα σε αυτό δεν εντάσσεται η επισκευή της στέγης. Από μόνο του αποδεικνύει ότι δεν γίνεται, έτσι. Μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση, είναι συγκεκριμένοι κωδικοί, συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν μπορεί να ενταχθεί η επισκευή της στέγης μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Από την άλλη, το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης πώς πάει εκεί στον Νίκο Σαμαράς, γιατί μιλάμε για ένα πολύ προβεβλημένο και πραγματικά καλό έργο. Και καλό έργο. Το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης προχωράει σωστά. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση, ξεκινάς πρώτα από το κέλυφος. Εκεί πέρα υπάρχει μια παράβλεψη, μεγάλη παράβλεψη. Από τη στιγμή που ξέρανε ότι υπήρχε ένα θέμα, καταρχάς ξέρανε ότι υπήρχε ένα θέμα με την διάρκεια ζωής της μεμβράνης αυτής. Είναι 15 με 20 χρόνια από ό,τι μαθαίνουμε τώρα. Άρα αυτό ήταν κάτι που το γνωρίζανε. Όταν λοιπόν κάναν τη μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης, θεωρώ ότι έπρεπε να ξεκινήσουν από εκεί. Γιατί η μεμβράνη αυτή είναι θερμομονωτική, δηλαδή είναι μέσα στις ενέργειες που θα μπορούσαν μέσα στις επιλέξιμες δράσεις. Άρα λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσεις πρώτα από εκεί. Δεν μπορείς να φτιάχνεις κάτι, να καλοπίζεις κάτι όταν είναι τρύπια η στέγη. Αυτό το μαθαίνουμε τώρα που είπατε σημαίνει ότι κανένας δεν είχε δει το φάκελο μέχρι τώρα. Να πούμε κάτι. Εγώ τι συμπέρασμα έβγαλα ακούγοντας και βλέποντας το Δημοτικό Συμβούλιο με όσα υπόθηκαν από όλους σας. Είπε ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Μαυρίδης, ότι περιήλθε στη διαχείριση του Δήμου το 19. Σωστό. Δηλαδή, εγώ είχα την εντύπωση ότι το έχουμε πάρει το 5. Λοιπόν, άρα τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σωστό. Συνεπώς, όταν παρελήφθη, να πούμε ότι δεν δόθηκε ιδέα όσο σημασία στο τι κατάσταση είναι αυτό που παραλαμβάνουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ρίξω ευθύνες στη Δημοτική Αρχή, γιατί παραδόθηκε αναγκαστικά στην πραγματικότητα. Στις δημοτικές, στους δήμους όλης της Ελλάδας, παραδόθηκαν αναγκαστικά. Εκτός από κάποια 2, 3, 4 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό δεν είναι βέβαια ένα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι. Σε αυτό δεν μπορώ να ρίξω ευθύνες. Στο ότι όταν το παραλαμβάνεις όμως πρέπει να ξέρεις τα δεδομένα, τι συντήρηση απαιτείται, γιατί το fact της παράδοσης το λέει ρητά. Παραδίδεται, αναλαμβάνει ο Δήμος τη λειτουργία του, τη συντήρησή του, τις μελέτες εγκρίνονται ό,τι χρειαστεί να κάνεις για την αναβάθμιση, για την επισκευή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά όλα τα αναλαμβάνει ο Δήμος. Επομένως έπρεπε να είναι σε εγρήγορση όταν το πήρε. Δυστυχώς ούτε στη Γενική Γραμματεία υπάρχει φάκελο συντήρησης, ούτε εδώ. Φιλοσοφικό το ερώτημα πάντως. Μέχρι το 19, μια απλή ερώτηση, έτσι. Μέχρι το 19, πετρέλαιο ποιος έβαζε στον Νίκο Σαμαράς? Έβαζε ο Δήμος. Αυτό, και, ναι. Και το λίγο εδώ. Ναι, δηλαδή... Είναι όντως φιλοσοφικό το ερώτημα αυτό. Ναι, ωραία. Σε κάθε περίπτωση το παραλάβαμε όπως ήταν, ούτε η Γενική Γραμματεία δεν είχε κάνει καμιά συντήρηση, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε τώρα ότι χρειάζεται αυτή η μεμβράνη ανατακτά διαστήματα μία συντήρηση, έτσι κι αλλιώς. Δεν είχε κάνει τίποτα από ό,τι ξέρουμε. Δεν έκανε ο Δήμος τίποτα μετά όταν το παρέλαβε. Ξέραμε ότι λίγοι, τώρα μάθαμε εμείς, άρα γνωρίζανε κάποιοι ότι η διάρκεια ζωής λίγη. Έπρεπε να είχαν φροντίσει και για το επόμενο. Οπότε δεν ξέρανε οι προηγούμενοι μεταβιβάζοντάς το σε εσάς να σας πούν. Δεν ανοίξατε κι εσείς το φάκελο προφανώς. Δεν υπήρχε φάκελο. Δεν υπήρχε φάκελο. Φάκελο συντήρησης δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ναι. Και κάτι άλλο για να κλείσουμε το κομμάτι το γηπαιδικό. Ακούσαμε τον κύριο Μαυρίδη να λέει βάλτε το στη διαδικασία του κατεπήγοντος για να ξεφύγουμε από τη διαδικασία του προϋπολογισμού και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Είναι από τα όπλα που θα αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή? Έτσι κι αλλιώς θα πάμε στην διαδικασία του κατεπήγοντος, αλλά κατεπήγον όταν λέμε πρέπει να υπάρχουν τα χρήματα. Αυτό είναι μια διαδικασία. Αφού βρεις τα χρήματα, πόσο γρήγορα θα τα αξιοποιήσεις? Α, okay. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα χρήματα. Τα χρήματα περιμένουμε να μάθουμε πόσο είναι το τελικό ποσό που θα απαιτηθεί για την επισκευή, το οποίο είναι πολύ ψηλό. Και είμαστε σε συνεχή τώρα διερεύνηση με Υπουργεία για να δούμε πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό το ποσό. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν εκτίμηση χρονοδιαγράμματος? Όχι. Έτσι κι αλλιώς οι εταιρείες μας δίνουν γιατί από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τις εργασίες περίπου ένα τρίμηνο. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε. Για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι περίπου το χρονοδιάγραμμα. Φεύγουμε από εκεί και πάμε πιο βόρεια. Πάμε λίγο πιο βόρεια και θα σταθώ σε αυτό που είπατε στο τέλος για το τρίμηνο. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε να προκυρήσονται έργα και τα χρονοδιαγράμματα να μην τηρούνται, να έρχονται παρατάσεις. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, και ο κόσμος αγανακτά και με το δίκιο του. Μια κατάσταση αντίστοιχη είναι αυτή που συμβαίνει στην Ιρλανδική διάβαση. Τώρα, σε λίγες μέρες, σήμερα έχουμε 9 Οκτωβρίου στις 17, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ημερομηνία που πρέπει να, άσχημο θα ακουστεί, να κοπεί κορδέλα στην Ιρλανδική διάβαση της Καστανιάς. Με τα πόδια ή με βάρκα? Λοιπόν, όπως ξέρετε, πιθανότατα θα το έχετε δει, τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κανονικά. Περίμενε ο ανάδοχος την διακοπή της άρδευσης των χωραφιών, ώστε να μπορέσει να αδειάσει μία φορά το φράγμα και να κλείσει τις πόρτες για να συγκρατήσει τα νερά. Έχει γίνει αυτή η διαδικασία σε συνεννόηση και με τον ΟΕΒ και με την περιφέρεια. Και εδώ και πολλές μέρες τώρα είναι στις εργασίες. Σύμφωνα και με τον ανάδοχο και με την υπηρεσία, το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Μάλιστα. Άρα σε μια εβδομάδα θα. Σε 10 μέρες θα. Οψόμεθα και ευελπιστούμε λοιπόν. Πάρα πολύ. Να πάμε ωραία. Να το διαβούμε. Τώρα, να πάμε λίγο και στα θετικά των υποθέσεων. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την περιοχή. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτά δεν χαρίζονται, διεκδικούνται και κερδίζονται. Αυτό που έχει να κάνει με την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής. Όχι το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, το μεθεπόμενο. Πώς το βιώσατε εσείς και πόσο έτοιμοι είμαστε να το κάνουμε αυτό? Πού μπορούμε να βοηθήσουμε το Πανεπιστήμιο? Καταρχάς, το βιώσαμε σαν μια μεγάλη επιτυχία, όπως είναι στην πραγματικότητα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για την πόλη μας. Είναι ένα πάρα πολύ, πολύ ευτυχές γεγονός. Είναι ένα game changer, όπως λέμε στα ελληνικά. στο χωριό μας, έτσι το λέμε. Στο χωριό μας. Λοιπόν, πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της πόλης. Και γι' αυτό ήταν μια επιδίωξή μας και μια διεκδίκηση από την αρχή. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε αυτή η διεκδίκηση. Και δεν είναι το θέμα να ρίξω ευθύνη. Δεν υπήρχε. Αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κτηνιατρική εδώ. Είναι πολύ ακριβή. Ήταν αρνητικό και πριν ήταν.
Κοιτάξτε, ναι. Αυτό λέω, ότι τα πράγματα χρειάζεται να τα διεκδικείς. Δεν μπορείς να τα αφήσεις. Φαντάζομαι όμως ότι δεν ορίμασε μέσα σε 8-9 μήνες διοίκησης αυτό το αίτημα. Σίγουρα βάλατε το λιθαράκι. Αλλά δεν νομίζω δηλαδή, ότι ξαφνικά άλλαξε η κυβέρνηση άποψη. Σίγουρα ήθελε να κάνει την κλινιατρική στον Εύρο. Από εκεί και πέρα ήταν η εσωτερική σύγκρουση των δημάρχων του Εύρου. Η μεγάλη επιτυχία καταρχάς ήταν του Δημοκρατίου που έφερε την κλινιατρική στο Δημοκρίτιο. Γιατί όπως ξέρετε, ρίζαν και άλλες πόλεις και μεγάλες έδρες κιόλας. Γεωπονική, Πάτρα κτλ. Τα είπαμε και την επόμενη μέρα. Αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και ύστερα υπήρχαν πολλοί διεκδικητές μέσα στον. Το Πανεπιστήμιο είπε ότι μάλλον θέλει στον Εύρο και είναι το πιο λογικό. Και μετά υπήρχαν διεκδικητές μέσα στον Εύρο. Εκεί πέρα λοιπόν οι παρεμβάσεις μας νομίζω ότι υπήρξαν καθοριστικές από το, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Τώρα να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά όσον αφορά την κτηνιατρική. Επειδή υπάρχει δυσπιστία, δεν ξέρω αν την έχετε εισπράξει κι εσείς, αν θα τηρηθούν πάλι τα χρονοδιαγράμματα, πού θα γίνονται τα μαθήματα, πού θα στηθεί η κτηνιατρική στο ΣΑΚΟ, θα γίνουν οι εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε, κάνω λάθος. Αυτά είναι κάτι που θα τα συζητήσουμε τώρα τις επόμενες μέρες και όλες με το Πανεπιστήμιο ούτως ή άλλως. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια προγραμματική για να μπορέσουμε να συντονιζόμαστε. Από ό,τι ξέρετε κι εσείς, υπάρχει μια έκταση που είναι αγορασμένη από το Πανεπιστήμιο για κάμπους. Μια έκταση μεγάλη, κάπου 350-370 στρέμματα. Υποθέτω λοιπόν ότι εκεί πέρα θα ξεκινήσουν οι εγκαταστάσεις της κτηνιατρικής, η οποία δεν μπορεί να είναι και μέσα στην πόλη ούτως ή άλλως. Και θα προϋποθέτει και στάβλους, νομίζω. Προϋποθέτει στάβλους, εργαστήρια που δεν μπορούν να είναι μέσα στην πόλη. Τα πρώτα δύο χρόνια η κτηνιατρική, επειδή έχει θεωρητικά μαθήματα, μπορεί να καλυφθεί άνετα στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης. Και ούτως ή άλλως μπορεί τα θεωρητικά της δηλαδή να γίνονται εδώ. Έχουμε δύο μεγάλα αμφιθέατρα, έχουμε εργαστήρια, έχουμε γραφεία. Έχει δηλαδή το Πανεπιστήμιο μας έχει ήδη εγκαταστάσεις έτοιμες. Και σίγουρα, από ό,τι μιλήσαμε και με τους καθηγητές τους εδώ, μπορούν τα δύο πρώτα χρόνια να τους καλύψουν. Από εκεί και στερα, βέβαια, παράλληλα μάλλον, άμεσα, μόλις κατατεθεί και η αίτηση επίσημη του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να συντονίσουμε και τη διαδικασία για τα χτισήματα που θα απαιτηθούν για τα υπόλοιπα. Και μάλιστα θα χρειαστούν το τρίτο και το τέταρτο έτος των σπουδών και το πέμπτο. Αυτό, όπως θα ακούσατε κι εσείς, έχει εξασφαλισμένα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας, που ήταν το μεγάλο στοίχημα. Γιατί και τα λειτουργικά, που είναι εξίσου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημαρχέ, περνάει στα ψηλά γράμματα, αλλά. Δεν είναι μόνο να το φτιάξει το γυμναστήριο. Το ζήσαμε με τα χειρότερα παραδείγματα. Γι' αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Γιατί μιλάμε για μια σχολή η οποία είναι ακριβή στο να τη φτιάξει. Έχει η κυβέρνηση εξασφαλίσει τα κονδύλια για να το φτιάξει. Έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια να τη συντηρήσει, να τη λειτουργήσει. Η σχολή είναι ακριβή και στη λειτουργία της. Χρειάζεται πολύ προσωπικό, χρειάζεται καινούριους καθηγητές. Θα σπουδάζουν και σε αυτήν πολλοί φοιτητές. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια σχολή η οποία θα αλλάξει πραγματικά την εικόνα της πόλης. Γι' αυτό λέω είναι πραγματικά και έτσι το βιώνω και έτσι θα πρέπει να το βιώσουμε όλοι οι πολίτες. Πιθανότητα. Ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία και είναι μεγάλη ευτυχία που την έχουμε εδώ πλέον. Κάποιο πλάνο επέκτασης των φοιτητικών εστιών και τα λοιπά θα μπει μέσα στο project συνολικά. Ναι, αυτό είναι κάτι που σας είπα, δεν υπάρχει, είναι ακόμα στις συζητήσεις. Αλλά ακόμα και να μην είναι πρόθεση του Πανεπιστημίου, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και εμείς σαν Δήμος. Ναι, ακούσαμε χθες και τον κύριο Τσομπανίδη να λέει ότι άνοιξε η όρεξη και για άλλες διεκδικήσεις. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο θα χαρεί το Δημοκρίτιο ακούγοντας. Κοιτάξτε, έχει εδραιωθεί πλέον η τρίτη σχολή, πέμπτη έδρα. Πέμπτη έδρα, ναι, μπερδεύτηκα με τις έδρες γιατί τώρα έχει μπει και η Καβάλα μέσα και η Δράμα και έχουμε γίνει πολύ. Ναι. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ή τέλος πάντων αυτή η έδρα της Ορεστιάδας είναι πλέον στερεωμένη εδώ πέρα. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Και όταν υπάρχει μια τέτοια έδρα και τόσες σχετικές κιόλας επιστήμες, γεωτεχνικές, αυτό ήταν από τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα και επιχειρήματα. Γιατί όχι, το επόμενο σχετική σχολή που θα χρειαστεί να γίνει να μην γίνει και εδώ. Μια διατροφολογία, ας πούμε. Εμείς πάντως δεν έχουμε σταματήσει τις διεκδικήσεις. Έχουμε πάρει πολλά πράγματα από την κυβέρνηση
τώρα σε αυτή την, στις 3 Οκτώβρη που είπαμε, είναι μια πολύ καλή μέρα, όπως είχαμε μιλήσει και προχθές. Όντως ήταν μια πολύ καλή μέρα για την Ορεστιάδα. Πήραμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα από αυτά που ακούστηκαν τα είχαμε διεκδικήσει. Αλλά έχουμε διεκδικήσει και άλλα πολύ περισσότερα. Και τα έχει ανάγκη η περιοχή. Και περιμένουμε και την εξειδίκευση αυτών, έτσι. Γιατί και εκεί υπάρχουν, ας πούμε, αυτό με τις 10.000 ευρώ στα ζευγάρια που θα έρθουν στα, ναι, στα χωριά, τέλος πάντων, ή στις κοινότητες του Βορείου Εύρου, πώς θα αξιοποιηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Περιμένουμε ήθελα λίγο τις εξειδικεύσεις. Κάτι πάνω στο θέμα των διεκδικήσεων. Εγώ θέλω να το συνδέσουμε. Πριν πάμε στις διεκδικήσεις, να μείνουμε λίγο στο Πανεπιστήμιο. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν μας τιμά και μιλάω για το μηχανοστάσιο απέναντι από το, από το Πανεπιστήμιο. Είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά δεν είναι και η καλύτερη. Όχι, είναι πολύ χάλια αυτή η εικόνα. Είναι και πολλών ετών αυτή η εικόνα. Δεν θέλω να υποσχεθώ. Θα δείτε σε λίγο καιρό. Κάτι για βοτανικό κήπο λέγαμε εκεί, νομίζω, έτσι. Σωστά, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του ΣΒΑ. Αλλά όπως σας είχα πει, το σχέδιο του ΣΒΑ ήταν, όταν το παραλάβαμε, ένα ευχολόγιο στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε τίποτα απόλυτα ούτε αδειοδοτημένο ούτε μελετημένο. Και αυτό, και ο βοτανικός κήπος αυτός ήταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Α, ήταν από την προηγούμενη κατάσταση η πρόταση του βοτανικού κήπου. Ναι, ναι. Εγώ δεν άλλαξα τις προτάσεις του ΣΒΑ. Εγώ, όταν το παραλάβαμε, όπως καταλάβατε, και σας το έχω ξαναπεί. Δεν υπήρχε και χρόνος. Ήταν ένας αγώνας δρόμου. Ένας αγώνας δρόμου τρελός. Σκεφτείτε ότι ακόμα εμείς ξεκινήσαμε ένα χρόνο μετά από τις άλλες πόλεις και ακόμα η Κομοτηνή και η Ξάνθη δεν έχουν εγκριθεί. Εμείς καταφέραμε και εγκριθήκαμε μετά την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Και τη Δράμα. Άμεσα. Έτσι. Μα έναν αγώνα δρόμου όμως πάρα πολύ δύσκολο. Και πατήσαμε σε ό,τι βρήκαμε. Δεν είχαμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε, να σας πω την αλήθεια, και μεγάλες διαφωνίες. Δηλαδή δεν διαφωνώ καθόλου με το να γίνει βοτανικός κήπος εκεί. Έτσι. Απλά δεν υπήρχε η ωριμότητα σε τίποτα σχεδόν. Μάλιστα. Περιμένουμε να το ωριμάσουμε. Δεν θέλω να πω, να δώσω υποσχέσεις. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα το δείτε. Θα δούμε σχέδια ή υλοποιήσεις, ενώ θα καθαρίσει αυτή η εικόνα από εκεί πέρα. Μα αυτός είναι ο στόχος, εννοείται. Είναι πολλά τα ζητήματα, έτσι, που προκύπτουν και είναι ωραία να τα συζητάμε. Το ένα φέρνει το άλλο. Ακριβώς. Και ερωτήματα γεννιόνται και καλό είναι που είστε εδώ για να παίρνουμε και μία απάντηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι που το κρατήσαμε από το προηγούμενο ημίωρο. Χθες η ερώτηση που έκανε ο κύριος Καζαλτζής για το αν επιδώσατε το ψήφισμα, απαντήσατε θετικά. Επιδόθηκε δηλαδή, γιατί τώρα και αυτό είναι μια όρημη ιδέα. Ήσασταν και από τους ανθρώπους, από τους πρώτους που την τρέχαν τη συγκεκριμένη ιδέα της δημιουργίας ξεχωριστής περιφερειακής ενότητας. Είχατε εισπράξει κάποια αντίδραση ή δώσατε απλά ένα φάκελο με πράγματα, με αιτήματα και δεν είχατε επισέλθει στο κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ είναι το αίτημα για... Λοιπόν, εγώ έχω παραδώσει στον Πρωθυπουργό, όπως είπα και χθες, ένα φάκελο που έχει την προσωπική μου επιστολή με τις απαιτήσεις... Κλειστή. Κλειστή, όχι ανοιχτή. Το ξέρετε ότι δεν πιστεύω σε αυτό και από ό,τι φαίνεται και είχα και δίκιο. Λοιπόν, παρέδωσε μια επιστολή προσωπική με τα αιτήματα που έχουμε σαν Δήμος. Παρέδωσα, του ανέφερα ότι παραδίδω και το ψήφισμα για την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου και όλα τα αιτήματα των φορέων που συμμετείχαν, γιατί ήθελα να αναφέρονται από τον καθένα που συμμετείχε στη διαβούλευση, να αναφέρονται και ονομαστικά. Τα πιο πολλά τα είχα συμπεριλάβει και στη δική μου επιστολή, αλλά ήθελα να αναφέρονται και ονομαστικά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά όμως τη διεκδίκηση αυτή, την οποία, όπως καλά είπατε, ήμουν από τους προτεργάτες κι εγώ. Δεν συζητήσαμε κάτι ιδιαίτερο. Απλά την παρέδωσα για να ξέρει ότι εμείς σαν Ορεστιάδα είμαστε υπέρ αυτού. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι δεν γίνεται αυτή η διαδικασία με ψηφίσματα, ούτε με ανοιχτές επιστολές. Γίνονται με συνεχείς συζητήσεις, με επιχειρήματα, με λόμπινγκ ίσως άμα χρειαστεί, γίνονται με άλλον τρόπο. Και γι' αυτό και είχα πει ότι δεν συμφωνώ με τα ψηφίσματα.
Και είχα πει επίσης και ότι η πρωτοβουλία δεν συμφωνώ και με, με το χρόνο που υπάρχει. Ναι, αυτό το ήθελα να σας το ρωτήσω τότε που το είχατε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος νομίζετε ότι ήταν ο κατάλληλος χρόνος? Λοιπόν, γιατί κάποιος θα πει έρχεται ο Πρωθυπουργός, έχουν προηγηθεί συνεδριάσεις, έχουν γίνει διαβουλεύσεις, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Γιατί δεν είναι τώρα ο κατάλληλος χρόνος? Να το συζητήσουμε. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι πολύ σε αυτό το θέμα, είμαι πολύ θετικός και πολύ ανοιχτός. Από πού να ξεκινήσω? Καταρχάς, είναι ένα θέμα που εγώ δεν το... Κάποιοι νομίζω ότι λίγο μικρόνοι προσπαθούσαν να με... νομίζαν ότι θα με εμπλέξουν, ας πούμε, στο να αρνηθώ αυτά που πιστεύω. Α, τώρα ανοίγεται και... Όχι, πρέπει να το πω. Ποιοι είναι οι κάποιοι, δηλαδή? Πρέπει να το πω. Λοιπόν, εγώ αυτά που πιστεύω, η γνώμη μου βασίζεται στη γνώση, βασίζεται σε επιχειρήματα, την υποστηρίζω με επιχειρήματα και δεν την αλλάζω έτσι εύκολα. Και δόξα τω Θεώ, είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, είμαι χορτάτος και από δουλειές και από αξιώματα, και όπως είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν με απασχολεί τόσο το δικό μου προσωπικό πολιτικό μέλλον, όσο το μέλλον της πόλης. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η διεκδίκηση αφορά το μέλλον της πόλης. Και ασχέτως άμα δυσαρεστώ κάποιος. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι, Δήμαρχε? Δεν μπορώ να μην το πω. Ονόματα και διευθύνσεις που έλεγε ο Χαρακλήδης. Αν δυσαρεστώ κάποιος, ενώ μπορεί κάποιοι από την κυβέρνηση να δυσαρεστούνται που ακούνε. Δεν θέλουν αλλαγές τέτοιου είδους. Εγώ δεν έχω υποχρέωση στην πόλη μου. Είμαι δήμαρχος της πόλης. Και πριν ήμουν ένας πολίτης ενεργός της πόλης και είχα αυτή την υποχρέωση να πω ότι αυτό το πράγμα το πιστεύω και το υποστηρίζω. Και το υποστηρίζω έτσι κι αλλιώς, μέχρι κάποιος θα με πείσει για το αντίθετο. Δεν με έχει πείσει ακόμα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, οι φορείς με πολύ καλή διάθεση φέρανε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή που νόμιζαν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή. Εγώ θεωρώ, και γι' αυτό ήμουν και αντίθετος με το timing, με το χρόνο, να το πούμε στα ελληνικά. Όχι πάλι όπως τα λέμε. Όχι, αυτό το λέει στο χωριό μου, εντάξει. Ναι. Στο δικό σου. Με το χρόνο ήμουν αντίθετος, γιατί εν τέλει δεν ήταν ούτε σωστή πρακτική το να κάνουμε ένα ψήφισμα, που έτσι κι αλλιώς δεν το πιστεύω, ούτε το σωστός χρόνος, ούτε σωστά οργανωμένο. Τι έγινε? Θεωρώ ότι εν τέλει πήγε ένα βήμα πίσω αυτή η διεκδίκηση. Mm-hmm. Και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια και χωρίς να κατηγορώ κανέναν, θεωρώ ότι είχαν πολύ καλή πρόθεση, αλλά βλέπετε ότι ούτε εμείς πήραμε ένα ομόφωνο ψήφισμα, ούτε το δημότυχο το ψήφισε. Το καλά, το δημότυχο είναι αρνητικό. Έτσι. Εγώ το ήξερα ότι θα καταψηφιστεί. Γι' αυτό λέω, δεν συμφωνώ με τον χρόνο. Να υπενθυμίσουμε ότι το Δημότυχο, όπως είπα χαριτολογώντας, ήταν και πρωτεύουσα αυτοκρατορίας. Τώρα είναι αυτό το Δημότυχο που βλέπουμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συμφωνώ ότι δεν είναι τυχαίο. Αλλά για να κάνω λίγο. Πρέπει να είσαι ανοιχτός για να κάνω λίγο αντίλογο. Ας φύγουμε από το συντηρητισμό. Αυτά που βρήκαμε να υπερασπιστούμε και να μην διεκδικήσουμε τίποτα, το λέτε. Εγώ νομίζω ότι η καλύτερη ώρα για διεκδίκηση είναι χθες. Δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει που λέμε. Δεν έχει timing, δηλαδή δεν έχει χρονική συγκυρία το πότε. Γιατί λαμβάνοντας υπόψη και αυτό που λένε για την όποια διοικητική αναδιάρθρωση, ότι θα αργήσει αρκετά, θα είναι το τέλος της θητείας σας περίπου αυτής της δημοτικής περίοδου. Άρα δίνουμε χρόνο να επεξεργαστούν κάτω τα κέντρα αποφάσεων και να έτσι το βάλουμε στο... πολιτικό του συλλογικό ασυνείδητο. Κύριε Καταρίδη, θα διαφωνήσω. Αυτό που λέτε, στο ότι πρέπει να το βάλουμε στο πολιτικό υποσυνείδητο, είναι κάτι που συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό εγώ το έχω ξεκινήσει από την αρχή της θητείας μου. Εγώ δεν την σταμάτησα ποτέ αυτή τη διεκδίκηση. Απλά την κάνω με τον τρόπο που νομίζω ότι πρέπει να την κάνω. Αλλά για τον χρόνο πιστεύω ότι, και το είπα δηλαδή και στους φορείς μπροστά, ότι είναι λάθος. Γιατί, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί αποδυναμώνεται κατά ένα μέρος. Λόγω του ότι ξέραμε ότι το Δημότυχο θα αρνηθεί. Άρα, αυτό έπρεπε να έχει οργανωθεί καλύτερα. Άρα θεωρείτε ότι έπρεπε να κερδίσουμε λίγο χρόνο πείθοντας το Δημότυχο. Οπότε έπρεπε να έχει οργανωθεί και να συζητηθεί ευρέως πριν πάει στα Δημοτικά Συμβούλια. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ. Εγώ το συζητούσα αυτό με κυβερνητικά στελέχη. Τα κυβερνητικά στελέχη πλέον που έρχονται, ενώ ξέρετε στην αρχή με αντιμετώπιζαν σαν γραφικό. Και όλοι. Όχι μόνο τα κυβερνητικά στελέχη, και εδώ πέρα και στην Αλεξανδρούπολη και τοπικοί παράγοντες, ας πούμε. Τώρα, τα τελευταίο καιρό έρχονται προετοιμασμένοι. Δηλαδή, θα ακούσουμε και αυτό. Το θέτουν, το συζητάνε αυτοί. Δεν χρειάζεται να το θέσω καν εγώ. Και το συζητάνε με πλέον πιο ανοιχτά αυτιά. Δεν λέω ότι έχουμε φέρει αποτέλεσμα σημαντικό, αλλά το συζητάμε πλέον.
αυτό που λέτε ότι μπήκε στο υποσυνείδητο. Να οριμάζει, αυτό θέλει χρόνο. Δεν γίνεται με αστραπές, δεν γίνεται με πυροτεχνία. Καλά, δεν περίμενε κανείς να πει ο Πρωθυπουργός, ανοίξει το φάκελο. Α, θέλετε περιφερειακή, ενώ ήταν αύριο. Πάρτε αύριο το πρωί το νομοθετώ. Δεν, λοιπόν, δεν γίνεται αυτά, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως, εγώ και γι' αυτό και συμφώνησα να το φέρω και γι' αυτό και τους ευχαριστώ τελικά τους φορείς, έδωσαν την αφορμή να γίνει μια συζήτηση. Μια συζήτηση να ακουστούν οι απόψεις ξεκάθαρα. Να ακουστούν ποιοι έχουν το θάρρος να πούνε αυτό που θέλουν και ποιοι κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Έδωσε τη δυνατότητα να ακουστούν τα επιχειρήματά μας. Έχει ανοίξει λοιπόν τη συζήτηση. Έτσι, ξέροντας ότι θα πάει το διδημότυχο αρνητικά. Έτσι. Ξέρω, υπάρχουν κάποια φοβικά, ας πούμε, ακόμα σύνδρομα που του κρατάει λίγο πίσω. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι όμως που εκεί είχαν το θάρρος να πούνε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Και αυτό πιστεύω και εγώ. Η μοίρα μας με το διδημότυχο, σαν Βόρειος Εύρος, είναι κοινή. Συνυφασμένη είναι, δεν μπορεί. Μαζί. Λοιπόν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από συζητήσεις, την κατάλληλη στιγμή, να προωθηθεί, να μπει στο υποσυνείδητο αυτό που παίρνουν αποφάσεις, να δώσουμε τα επιχειρήματα για να μην έχουν αντιεπιχειρήματα και να προωθηθεί την κατάλληλη στιγμή, όπως έγινε με την κτηνιατρική. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε για την κοινή μοίρα που έχει η Οριστιάδα και η Διδημότυχο. Και θα βάλω λίγο και το σουφλί μέσα στην εξίσωση. Καθώς ο Δήμος Οριστιάδας, ο Δήμος Διδημοτύχου και ο Δήμος Σουφλίου έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου τρέχουν και κάποια προγράμματα. Αλλά βλέπουμε το σουφλί για το συγκεκριμένο ζήτημα να κοιτάει νότια. Λίγο προς Αλεξανδρούπολη. Είναι λίγο αποστασιοποιημένο γιατί είναι πιο κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Από την αρχή. Εγώ δηλαδή. Συναισθηματικά, χιλιομετρικά δεν είναι. Και, ναι, ίσως έχετε δίκιο. Ναι. Πάντως συναισθηματικά είναι. Εγώ είχα κάνει συζητήσεις πριν γίνω δήμαρχος, όταν είχα ξεκινήσει αυτό το κομμάτι με τους φορείς. Είχα πάει και στον Δήμαρχο Σουφλίου και στον Δήμαρχο Δημοτήχου. Ο Δήμαρχος Δημοτήχου έβλεπε κάποια θετικά με κάποια αρνητικά που τα εξέφρασε και προχθές. Ο Δήμαρχος Σουφλίου ήταν αρνητικός από την αρχή. Οπότε από την αρχή θέσαμε. Τέθηκε το σουφλί εκτός διαδικασίας. Ήταν και στα όρια του πρώην επαρχείου, υπήρχε μια λογική, ας πούμε, συνέχεια της διοικητικής διάρθρωσης του νόμου. Να αλλάξουμε θέμα. Τι λέτε? Ναι, έχω κάτι. Έχεις? Έχω εγώ, ναι. Πες, σε κάθε περίπτωση, εγώ απλά θέλω να καταλήξω στο ότι γι' αυτό αυτοί που κρίνονται εν τέλει είναι αυτοί που κρατάνε τώρα τα πράγματα στα χέρια τους. Δηλαδή, εμείς, σαν Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό έχω πει ότι, και το είχα πει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις πολιτικές πρωτοβουλίες εμείς θα πρέπει να τις παίρνουμε τη στιγμή που τις παίρνουμε, που θέλουμε, θεωρούμε καλύτερα και θα κριθούμε και από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι σαν γενικό ρεζουμέ. Καμιά φορά φαίνεται ότι αδρανούμε, αλλά όπως αποδείχτηκε. Έτσι που το είπατε, ακούγεται λίγο εγωιστικό. Ενεργού. Εμείς θα τις παίρνουμε, εννοείται, ως διοικούς αρχή ή ως σύνολο Δημοτικού Συμβουλίου. Ως διοικούς αρχή. Εμείς πρέπει να παίρνουμε τις πρωτοβουλίες και βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο έχει και αυτό θεσμική αρμοδιότητα να παίρνει και αυτό πρωτοβουλίες. Απλά λέω, οι φορείς στη δημοκρατική αυτή τη λειτουργία που έχουμε έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, να λένε τις απόψεις τους, να επηρεάζουν καταστάσεις. Αλλά η πολιτική πρωτοβουλία πρέπει να παίρνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Yeah. Λοιπόν, εγώ θα αλλάξω θέμα. Θα πάω στο αέριο. Ήταν μια περίοδος όπου όλη η πόλη της Οριστιάδας είχε γίνει ένα εργοτάξιο, σκάφτηκε όλη η πόλη. Με όλες τις συνέπειες, σκόνη, χάλασαν οι δρόμοι μας και τελικά το αποτέλεσμα τουλάχιστον στα μάτια των πολιτών είναι στο μηδέν. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μία κινητικότητα στην είσοδο της πόλης όπου θα γίνει ο σταθμός αποσυμπίεσης. Ωστόσο δεν βλέπω το χειμώνα τον τρέχον χειμώνα να θερμαίνονται κάποια σπίτια με αέριο, Δήμαρχε. Λοιπόν, καλά κάνετε και το θέτετε το θέμα. Εγώ κάλεσα την εταιρεία, η οποία εταιρεία πλέον δεν είναι η ΔΕΔΑ, ναι. Είναι η ΕΝΑΟΝ. Στην πραγματικότητα είναι μια ιταλική εταιρεία, η οποία έχει αγοράσει όλους τους φορείς διαχείρισης δικτύων και της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας και της Θράκης. Και της Θεσσαλίας δηλαδή και της Θράκης. Λοιπόν, και τους κάλεσα για να μας εξηγήσουν και να μας πούνε τι γίνεται και για την πορεία των εργασιών. Λοιπόν, μιλήσαμε και με τον τεχνικό διευθυντή και με την υπεύθυνη. Έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες των δικτύων εντός πόλης.
Έχουν τελειώσει όλες. Τέλος. Δηλαδή δεν ξαναμπαίνει μηχάνημα να σκάψει να. Για τις συνδέσεις. Έτσι. Το δίκτυο τέλος πάντων έχει ολοκληρωθεί. Που είχαν μέσα στην σύμβασή τους, το συμβατικό τους δηλαδή αντικείμενο, έχει τελειώσει όλο. Που είναι σχεδόν όλη η πόλη. Και τώρα γίνεται, όπως πολύ καλά παρατηρήσατε κι εσείς, ο σταθμός αποσυμπίεσης. Περιμένουν μέσα στο Νοέμβριο να έρθουν οι ειδικοί από την Ιταλία για να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά στο σταθμό αποσυμπίεσης και σιγά σιγά σταδιακά να δίνουν κομμάτι-κομμάτι της πόλης με αέριο. Άρα δηλαδή φέτος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους, δεν ξέρω αν όλη η πόλη πάρει φυσικό αέριο, ένα μέρος της πόλης θα πάρει. Θα προλάβει δηλαδή, λέτε. Είδα πριν από δύο χρόνια περίπου ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που είχε βγάλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση των νοικοκυριών που ήθελαν να συνδεθούν. Έδινε ένα ποσοστό. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο, αν έτρεχε από την Περιφέρεια, ας πούμε, θα βοηθούσε περισσότερο, στην μεγαλύτερη αξιοποίηση? Υπήρχε, νομίζω, στα πλάνα και για τη δική μας περιφέρεια. Εμείς το είχαμε συζητήσει εδώ, το είχαμε πει στον κύριο Βενιθίδη κάποια στιγμή. Και στον Τσάκας το είχε πει, ο κύριος Τσάκας που ήταν στην ΔΕΔΑ τότε. Λοιπόν, είναι μέσα από την συμβατική υποχρέωση της ΔΕΔΑ. Είναι μέσα στις παροχές που δίνει τα δωρεάν τέλη σύνδεσης, το οποίο είναι περίπου 1.200 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και 2.500 για κάθε επιχείρηση. Δεν πληρώνεις για τον πρώτο χρόνο. Όσοι δηλαδή κάνουν τον πρώτο χρόνο σύνδεση, δεν θα πληρώσουν τέλη σύνδεση. Γλιτώνουν αυτό το ποσό των 1.200 περίπου αν είναι κατοικίες και των 2.500 αν είναι επιχείρηση. Τέλη σύνδεση, δηλαδή, και τους απομένει η προμήθεια του καυστήρα, ας πούμε, και σωληνώσεις. Καυστήρας και η σωληνώσεις μετά το μετρητή. Αυτό που είναι κάτι κειμενόμενο, ανάλογα πού θα βρίσκεται η κατοικία του καθενός. Τώρα, εγώ έχω κάτι τελευταίο από μένα. Άρα λοιπόν, και υπάρχει και αρκετό ενδιαφέρον από ό,τι ρώτησα, γιατί ήταν και εμπορικός διευθυντής χθες, γιατί ήθελα να το δω από όλες τις πλευρές. Υπάρχει και αρκετό ενδιαφέρον στην πόλη μας, το οποίο βέβαια είχε καταλαγιάσει, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί σταμάτησαν οι εργασίες, μας είχαν όλους λίγο στο πάγο. Και είναι λογικό, και ο κόσμος είχε παραξενευτεί, ας πούμε, και είχε. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα αν θα τελειώσει τελικά ποτέ αυτό το έργο. Τελείωσε όμως το έργο. Είμαστε στα πρόθυρα της λειτουργίας και θα πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό έργο για το Δήμο Ρεστιάδος. Δηλαδή, οι συνδέσεις με φυσικό αέριο, οι οποίες θα είναι πολύ πιο οικονομική η λειτουργία της θέρμανσης και πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με τον εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης, που είναι, ας πούμε, η αντλία θερμότητας. Οικονομικό όσον αφορά στην εγκατάσταση εννοώ. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα υπάρχει ενδιαφέρον από όλο και περισσότερο συμπολίτες μας. Εμείς σαν Δήμος θα δούμε σε ποια κτίρια μας βολεύει να βάλουμε και εμείς φυσικό αέριο, γιατί θα είναι πολύ οικονομικότερη η λειτουργία τους. Εκτός από αυτά δηλαδή που θα βάλουμε αντλίες θερμότητες, σε όλα τα υπόλοιπα θα κοιτάξουμε να βάλουμε φυσικό αέριο. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο έχεις εσύ να ρωτήσεις? Ναι, εγώ τώρα αυτές τις μέρες, από την ώρα που έγιναν οι εξαγγελίες των Υπουργών και του Πρωθυπουργού, έχω πιστέψει πολύ σε κάποιο μέτρο. Αυτό που είπε η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Οικογένειας, για τα 5.000 σε δύο φάσεις των ανθρώπων που μπορούν να μετεγκατασταθούν εδώ στην περιοχή. Ο Σουφλή, Δημότυχο και ο Ρεστιάδα, αν θυμάμαι καλά. Και είχαμε πει και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία την επόμενη μέρα. Πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε? Προσωπικά το πιστεύω πολύ και συγκρούμαι με διάφορους ανθρώπους, φίλους και γνωστούς έξω, που το αμφισβητούν, ποιος θα έρθει και γιατί να έρθει και όλα τα σχετικά. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται ένα, να μιλήσω πάλι ελληνικά, promotion plan, ας πούμε, ένα σχέδιο για την προβολή του. Όπως λέμε στο χωριό. Ναι, όπως λέμε στο χωριό, για την προβολή του. Έχετε κατά νου κάτι που θα μπορούσατε να κάνετε, ώστε να το μάθουν τα Ελληνόπουλα? Από εκεί και πέρα, τι θα αποφασίσουν? Ναι, αυτό ήταν κάτι που συζητήσαμε και με την κυρία Ζαχαράκη και έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Καταρχάς, είναι ένα μέτρο το οποίο δημιούργησε κάποιες παράξενες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί είναι απόλυτα συνδεδεμένο με εργασία. Δηλαδή, δεν θα έρθει απλά κάποιος για να έρθει και να εγκατασταθεί εδώ πέρα. Του λέει το κράτος: βρες δουλειά. Εγώ επιδοτώ την εργοδότηση αν είσαι ιδιώτης. Αν θέλεις να πας στο δημόσιο, σε μοριοδοτώ
σαν ντόπιο να μείνεις εδώ πέρα για 10-15 χρόνια. Ή άνοιξε δουλειά, θα τρέξει πρόγραμμα με έμφαση στις γυναίκες κτλ. Λοιπόν, και αν λοιπόν θέλεις και έχεις δουλειά, έλα και να μείνεις σε έναν οικισμό όπου σε βολεύει εσένα και να πάρεις και ένα σημαντικό βοήθημα, το οποίο για τα δικά μας τα χωριά είναι και αγορά σπιτιού, έτσι. Ναι, άνετα. Αν είναι τακτοποιημένο για όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πακέτο, μια τριπλέτα, τετραπλέτα μέτρων, που νομίζω ότι αν επικοινωνηθεί σωστά θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Μιλάμε για 1000 άτομα αρχικά, τα οποία το Υπουργείο είναι διατεθειμένο, άμα υπάρχει ενδιαφέρον, να το αυξήσει το κονδύλιό του. 1000 άτομα για μας που φθήνουμε νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό. Σημαντική πρώτη ένεση. Με δεδομένο ότι και οι ηλικίες θα είναι νεαρότερες, θα είναι μεγαλύτερη ζωντάνια το πράγμα. Νεαρότερες, ακριβώς. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εργασία, στο εργασιακό τους βίο. Σημαντικότατο. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει και υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να αναφερθούμε, ένα από αυτά είναι το φράγμα στο θεραπείο, Δήμαρχε. Ναι. Εντάχει. Πώς το βλέπετε, θα υλοποιηθεί σύντομα δράση εκεί πέρα, γιατί υπάρχει και το ζήτημα της άρδευσης. Τι δράση εννοείται? Αυτό που είπε ο κύριος Κυλακάκης, ότι θα δοθούν 5 εκατομμύρια για την ανακατασκευή του φράγματος. Αυτό από ό,τι είναι. Ανακατασκευή, τώρα το λέω εγώ. Επισκευή είναι. Από ό,τι μίλησα με τον Περιφερειάρχη, ήδη έχουν ξεκινήσει τις μελέτες. Και η υδροταμιευτήρας θα μπορεί να κρατήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Αυτό είπαμε για διαχείριση μιας εβδομάδας. Δεν το ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι ενήμερος για το τι ακριβώς θα γίνει. Ξέρω ότι ξεκίνησαν μελέτες και για τις επισκευές που απαιτείται το ίδιο το φράγμα. Δηλαδή τα μπετά του, ας πούμε, και οι πόρτες του, και για τις επισκευές και τις αναλλαγές που χρειάζεται στα ηλεκτρομηχανολογικά του. Και τους αγωγούς. Γιατί οι αγωγοί που πηγαίνουν, που διώχνουν, ας πούμε, το νερό για στα αρδευτικά κανάλια, είναι τρύπιοι. Για πολλά χρόνια. Ναι, και υδατόπυρκοι είχαν ένα θέμα κάποτε, θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, και πάμε και σε κάτι άλλο. Την Τρίτη εγκαινιάζεται το Open Mall στην Ορεστιάδα. Ναι. Πολύ κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό. Είδαμε να γίνονται διάφορα πράγματα και πολλά να μην γίνονται. Να το ξεκινήσω από τις πινακίδες στάθμευσης που είδαμε αυτές τις μέρες να επισκευάζονται και να λειτουργούν. Θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα στάθμευσης στην Ορεστιάδα? Το σύστημα στάθμευσης είναι σε λειτουργία. Αν μπείτε στο Δημότης, ναι, μπορείτε να δείτε πόσες θέσεις έχει στο κέντρο. Αλλά δεν υπάρχει χρέωση. Στο e-Δημότης, ναι. Υπάρχει λοιπόν σε λειτουργία. Μπορείτε αν μπείτε στην εφαρμογή e-Δημότης, πατήσετε παρκάρισμα, θα δείτε πόσες θέσεις έχει στο κέντρο, εκεί δηλαδή στην περίμετρο δράσης, ας πούμε, του Open Mall. Ναι. Το οποίο προς το παρόν είναι πληροφοριακό. Okay. Θα αξιοποιηθεί δηλαδή οικονομικά? Προς το παρόν όχι. Okay. Η πρόθεσή μας όμως, μόλις προσλάβουμε και τους... Δημοτικούς αστυνομικούς και μπορούμε να προχωρήσουμε σε περισσότερους ελέγχους, να ξεκινήσουμε και την ελεγχόμενη στάθμευση. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο εργαλείο, είναι κάτι που το συζητάμε τώρα στη δημοτική μας αρχή και νομίζω ότι όλοι είναι σύμφωνοι για να κάνουμε μια τέτοια πρόταση. Θα πάρουμε τα παραδείγματα, τα καλά και τα κακά από τις άλλες πόλεις και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Με τα ποδήλατα, τι γίνεται? Τα παραλάβαμε, δεν τα παραλάβαμε? Ξεκινάει η λειτουργία έχει τους. Έχει βγει στη διαβούλευση, μπορεί και σήμερα να βγαίνει, ο κανονισμός λειτουργίας. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον πρότυπο που δώσανε σε άλλες πόλεις, γιατί είχε κάτι παλαβά πράγματα μέσα. Όπως? Όπως 2.000 για επισκευή άμα σου χαλάσει κάτι χωρίς κάποια κλιμάκωση, όπως το να φοράς κράνος ενώ δεν είναι απαραίτητο από τον ΚΟΚ για τα ποδήλατα. Τώρα φαντάστε να νοικιάσεις ένα ποδήλατο, να πας σε μια πόλη να νοικιάσεις ένα ποδήλατο και να πρέπει να κουβαλάς το κράνος σου μέσα. Είναι, είσαι στην πλατεία. Ένα κράνος του χαρτοφύλακά σου, δεν έχεις δηλαδή τώρα τι. Είναι κάτι τέτοια παράλογα πράγματα. Ή ξέρω εγώ, η χρέωση που κάνει αρχικά ήταν 50 ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό, θα το κάνουμε 20 και αν θα ακούσουμε και τι θα πει ο κόσμος. Κάποια τέτοια πράγματα. Ίσως και κάποια, τώρα είναι από 18 και πάνω. Εγώ λέω να συζητήσουμε μήπως με μια συνοδεία, ξέρω εγώ, ενηλίκου, να μπορεί κάποιος να το πάρει από τα 15-16 ποδήλατα. Ναι, εδώ αυτοκίνητα παίρνουν με συνοδεία πατέρα. Τα παραλάβαμε τα ποδήλατα. Τα παραλάβαμε τα ποδήλατα, δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί ο τέτοιος. Η εφαρμογή. Μάλιστα. Άμα πρέπει να έρθει, τώρα τον περιμένουμε και αυτόν τον εργολάβο να μας την εγκαταστήσει για να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Τώρα είναι σε μια δοκιμαστική λειτουργία, τα έχουμε να φορτίζουν.
Τα παίρνει μόνο κάποια άτομα από το Δήμο για να δουν πώς πηγαίνει. Άρα θα αξιοποιηθούν όλες αυτές οι εφαρμογές, ας πούμε, που έφερε το Open Mall, θα τις αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή? Μα εννοείται θα τις αξιοποιήσει. Δεν πετάμε κάτι. Είναι κάτι που ήρθε. Καταρχάς, η ελεγχόμενη. Ναι, ας πούμε να σας πω ένα παράδειγμα τώρα και μάλιστα επειδή το έχουμε δει μαζί, τη γλάστρα ανάποδα. Εκείνο είναι ένα κομμάτι που δεν είναι δικό μας. Δεν είναι του Δήμου. Ποιο είναι? Είναι του Εμπορικού Μελητηρίου. Μάλλον του Εμπορικού Συλλόγου. Αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή αυτή η κάδη που είναι με τα τέσσερα κουτάκια που. Που τα πολύθαμε και με τα σχέδια. Ναι. Ο Δήμος δεν τα διάζει αυτούς τους κάδους. Πρέπει να τα διάζει ο Δήμος αυτά, ναι. Τη συντήρηση την έχει ο Εμπορικός. Την εγκατάσταση των γλαστρών αυτών πρέπει να την κάνει. Έτσι μας είπανε και μας, ας πούμε, αλήθεια. Είναι λίγο θέλω, δεν είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο Δήμος. Πάντως αυτά τα κομμάτια δεν τα διαχειρίζεται ο Δήμος. Mm-hmm. Ο Δήμος στο Μολ είχε μόνο τα πεζοδρόμια. Αυτό ήταν το κομμάτι που έπρεπε. Α, την επέκταση στις γωνίες. Στις γωνίες, κάποια πεζοδρόμια που φτιαχτήκαν όλα τα πεζοδρόμια γύρω από. Στην περιοχή του Open Mall. Μάλιστα. Έτσι, αυτό ήταν κομμάτι του Δήμου, το έφτιαξε, το μελέτησε, το δημοπράτησε, το τελείωσε. Και τέλος, να πάμε και λίγο στα χωριά μας. Επομένα τέλος. Δεν είχε γίνει εδώ μία συζήτηση στο Ευρωσκόπιο με τον Νίκο τον Πατούνα για την μετακίνηση των κατοίκων εκεί στα χωριά, τα μικρά, Μιλιάθερα, πιο. Ναι, ναι. Εκεί τι εξέλιξη υπάρχει, Δημάρχη? Λοιπόν, περιμέναμε από μέρα σε μέρα την προσφορά του ΚΤΕΛ για να ξεκινήσει το δρομολόγιο όπως είχαμε πει. Είναι βασική προϋπόθεση για μας να νιώθουν οι κάτοικοι και το πιο απομακρυσμένου χωριού ότι υπάρχει η παρουσία μας εκεί, δεν τους ξεχνάμε. Είναι ένα μικρό κοστολόγιο σχετικά, όχι ότι θα είναι ανταποδοτικό, αλλά εμείς θα το βάλουμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους, να πηγαίνουν έστω μία φορά στις 15, όπως έχω πει, από τη Μιλιά και το Θεραπείο, στα δίκαια, για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούν στο κέντρο υγείας, στην αγορά, οπουδήποτε. Mm. Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα και θα σας το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Ωραία, θα το περιμένουμε. Ταυτόχρονα έχουμε κάνει διαμαρτυρίες μέσω της ΠΕΔ, γιατί η ΠΕΔ έχει τέτοια θέματα και σε άλλες περιοχές, στο να επιδοτηθούν γραμμές οι οποίες είναι τώρα ανενεργές. Γραμμές εννοείται του ΚΤΕΛ. Του ΚΤΕΛ. Έτσι. Είναι πολλά χωριά. Σαν τις άγωνες των πλοίων των νησιών, ναι, ας πούμε. Είναι πολλά χωριά τα οποία δεν έχουν καν σύνδεση, όπως είναι η Μιλιά. Θα το κάναμε εμείς τώρα για μας. Αλλά αυτό πρέπει κεντρικά να λυθεί. Νομίζω ότι πρέπει να λυθεί. Ναι. Γενικότερα πρέπει να λυθεί το ζήτημα της απομόνωσης των χωριών και με το τρένο, τα λέγαμε στο διάλειμμα. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε. Εχθές είχαμε ένα ατύχημα στο Βάλτο και συχνά βλέπουμε σχόλια γιατί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι οδηγούν. Αυτό σκεφτόμουν, Γιάννη, να πω, περίμενα να τελειώσεις. Είναι απομονωμένοι. Αυτό. Θα πάρει το αυτοκίνητο ο 80χρονος, τι να κάνει. Και τι να κάνουν. Και ο 80χρονος δεν έχει τα αντανακλαστικά που απαιτούνται. Αυτό είναι αλήθεια. Λιβαρημένη υγεία. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό λέω, πρέπει να λυθεί κεντρικά. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει κάτι για τους μικρούς οικισμούς, για τους απομονωμένους οικισμούς. Ελπίζουμε να συμπεριλάβει και αυτό, να λυθεί δηλαδή κεντρικά. Αλλά μέχρι να λυθεί κεντρικά, εμείς είμαστε εδώ και θα δράσουμε και θα το λύσουμε. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Αφήσαμε γεροκομεία απ' έξω, διημέρευση, σκέντρα. Αφήσαμε πολλά, αλλά τι να κάνουμε. Ο χρόνο είναι. Είναι πολλά, θα τα πούμε και αυτά. Άμα θέλετε, τα λέμε και άλλη μέρα. Αλλά να πούμε όμως, μια και μιλάμε για συγκοινωνίες και για το τρένο, το οποίο πραγματικά ήταν κάτι που ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προετοιμαστεί ότι θα μου το ανακοινώσουν τώρα. Ήταν μάγκλευ αυτά τα μαγνητικά. Ναι, ναι, καλά θα ήταν. Είχα μιλήσει με τον Υπουργό ότι έχει εγκριθεί αναβάθμιση ορμένιο πίθιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση και ηλεκτροδότηση. Του χρόνου θα καταθέσουν το άλλο μισό, σας το έχω ξαναπεί ίσως. Αλλά αυτό που δεν ήξερα είναι ότι τελικά πίστηκε μετά από πολλές παρενέσεις δικές μου να βάλει μία γραμμή τρένου. Οριστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο. Ορμένιο. Έτσι. Βέβαια δεν είναι. Δεν... Προς το παρόν έχετε δίκιο. Δεν είναι λύση. Δηλαδή χρειάζονται και άλλα δρομολόγια. Ναι, προς το παρόν είναι. Καταρχάς μπήκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ εδώ και πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, δεν είχαμε τρένο. Λοιπόν, άρα θα μείνουμε στο θετικό ότι καταφέραμε τελικά και φέραμε το τρένο. Γιατί σας λέω, δεν είναι το δρομολόγιο το θέμα. Για να έρθει το τρένο, θέλει να λυθεί όλη η διαχείριση της γραμμής.
Αυτή η διαχείριση λοιπόν λύθηκε. Οι κλειδούχοι, οι σταθμάρχες κτλ. Οι διαβάσεις που πολλές είναι και αφύλακτες. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το, λοιπόν το πετύχαμε. Τώρα θα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Πώς θα αλλάξουμε τα δρομολόγια να είναι πιο βολικά. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και κανένα ακόμα. Ίσως. Να βάλουμε. Είτε ο ΣΕ είτε κανείς άλλος. Όπως είπαμε νωρίτερα. Είτε η τρένο ΣΕ μάλλον είτε κανείς άλλος. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ πολύ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να το κάνουμε και πιο συχνά για να μην μαζεύονται τα θέματα, μου φαίνεται. Δεν προλαβαίνουμε. Κάνουμε μια φορά το μήνα η ώρα του Δημάρχου. Έτσι. Ωραία. Πολύ ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.